Κάνω διαφορετική ανάγνωση. Καλημέρα. Είναι εξευτελιστική εικόνα να θες να βγάλεις 50 αλλοδαπούς από ένα κτίριο και να έχεις 100 πλεισμένους, βαριά πλεισμένους αστυνομικούς. Είναι σανό, που λέει ο Άρης. Αυτό είναι σανό κανονικό. Κυρία Γερβασιλή, τα όπλα, τα Καλάσνικοφ και τα πιστόλια πολλών διαμετρημάτων, τα οποία κατήγγειλανε η αστυνομική λιμενική, πού είναι? Κάνετε τώρα στους φουκαριάριδες ντου πολιτικά και αφήνετε τα όπλα και κυκλοφορούν. Τώρα, την προηγούμενη φορά είχαμε Καλάσνικοφ και πολλά όπλα. Αλεξής, όπλα. Βεβαίως, άρα έχουμε ένοπλες ομάδες αναρχικών παράνομες, ένοπλες πάλι στο κέντρο της Αθήνας, που πολύ σωστά λέει, κύριε Πιπηλίνη, το ωραιότερο κομμάτι από τα ωραιότερα στην Ευρώπη. Ομάδες ένοπλες πάλι, οι οποίες καλύπτονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλύπτονται 100%. Πώς το λέτε? 100%. Πολιτικά. Όλες τις δεκαετίες. Από εκεί έχει ξεκινήσει, από την αριστερίλα. Και την αναρχία που καπέλωσε την πραγματική γειτονιά των εξαρχείων, την ιδεολογική, την οποία πρόλαβα και ήρθα κι εγώ. Το κατανοώ αυτό. Υπάρχει καπέλωμα. Τώρα τα όπλα δεν τα έχουμε βρει. Όχι. Εγώ πιστεύω θα ξεφτυλιστεί η αστυνομία. Γιατί να ξεφτυλιστεί αμέσως? Ότι αύριο και σήμερα το βράδυ θα γίνουν χειρότερα επεισόδια. Γιατί το λέτε? Προς εκδίκηση. Θα ξεφτυλιστούν τελείως. Διότι πιάνουν τους ανήπερους, πιάνουν τους αυτοφοράκηδες. Δεν το ξέρουμε. Αυτό. Περιμένετε να δούμε το αποτέλεσμα αμέσως. Επειδή ξέρουμε, τώρα έχουμε μεγαλώσει. Εγώ πήγαινα εκεί πέρα από 17 χρονών. Δεν ξέρω τώρα τι ήταν, τι είναι τα εξάρχεια και τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω θα γίνουν χειρότερα επεισόδια. Και ξαναλέω, θέλει πολύ προσοχή μετά το σημερινό. Διότι έγινε για τα μάτια του κόσμου, ουσία δεν υπάρχει. Εντάξει, αν φύγουν από εκεί και ξαναφύσουν χύμα την περιοχή, μπορεί όμως να μείνουν εκεί, δεν το ξέρουμε. Να περνάει περιπολικό, θα περνάει περιπολικό. Γενικά, εδώ στήσανε και. Να θυμίσω, κύριε Καμένε, όταν εγώ φώναζα και ήμουν το βαρύδι τη κυβέρνηση και έλεγα, είσαστε ξεφτύλες, βάζετε κέπ στα εξάρχεια. Να έρχονται οι αλλοδαποί να ενημερώνονται οι αναρχικοί. Εσείς λέτε ότι η κυβέρνηση παρέχει. Γιατί έστησε ΚΕΠ για τους αναρχικούς? Ναι, γιατί έστησε το ΚΕΠ? Κύριε Καμένε, λέτε ότι η κυβέρνηση καλύπτει αυτό το τους, στρατό με τα όπλα που κυκλοφορεί στα εξάρχεια? Ναι. Και ο κύριος Μαυροϊδάκος έχει απόλυτο δίκιο. Πολιτικά τους καλύπτει η κυβέρνηση. Με ποιο τρόπο τους καλύπτει? Μα επειδή δεν τους εξαρθρώνει. Είναι απλό το πράγμα. Η ασφάλεια δεν ξέρει, λειτουργεί η ασφάλεια? Έχουμε αστυνομία πόλεων, ασφάλεια, αντιτρομοκρατική, μυστικές υπηρεσίες. Η ασφάλεια δεν ξέρει ποιος είναι ένας προς έναν. Τους σας το έχω πει πέρσι. Ή οφείλει να πηγαίνει σπίτι και τους τσιμπάει. Δηλαδή, σε τι ευνοεί την κυβέρνηση, κύριε Καμένε, να υπάρχει εικόνα με ένα στρατό με όπλα να κυκλοφορούν και να δρουν ανεξέλεγκτη? Βοηθάει ή ωφελεί την κυβέρνηση με οποιονδήποτε τρόπο αυτή η εικόνα? Πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους.